Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο ημίωρο. Παραλείψαμε να πούμε, δεν προλάβαμε μάλλον, ότι σήμερα ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός καταθέτουν την τελική τους λίστα για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μέχρι το βράδυ να δούμε τις προστοαφαιρέσεις. Πιο μεγάλο πρόβλημα έχει ο Ολυμπιακός. Γιατί έχει πολλές αλλαγές. Έχει πολλές αλλαγές και δικαιούται να κάνει μέχρι τρεις. Και το ερωτηματικό στον ΠΑΟΚ είναι εκείνη η τριάδα, η καραμπόλα μεταξύ Βιερίνια, Σάστρε και του Γιώκο Όνο. Του Ισπανού, πώς τον λες, Ιάπωνος Ισπανός. Ιάπωνος, ναι. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Τι. Αν είσαι έξω από τον ΠΑΟΚ, τα βλέπεις εύκολα. Τώρα μέσα στον ΠΑΟΚ μπορεί να μην αφήνεις έξω Βιερίνια. Ναι, ρε φίλε. Και εμένα αυτή λέει η λογική, είναι. Αλλά αφήνεις τον αρχηγό. Ποιος θα το σηκώσει. Λέω εγώ τώρα πώς το σκέφτονται οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Εντάξει, ειρωνικά το λέω. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να σκεφτεί αγωνιστικά και όχι πάλι συναισθηματικά. Μόνο αν δεν είναι έτοιμος ο Ιάπωνας Ισπανός, συμπεριλαμβάνεις Βιερίνια. Ναι, έχει 35 μέρες πριν το πρώτο παιχνίδι. Έχει δεν είναι, 35 ναι, μέρες. Πάμε. Καλησπέρα στο Βασίλη Σαμπράκο. Γεια σου, Βασίλη. Καλώς τον. Πώς είστε, παιδιά? Δόξα τω Θεώ. Καλά, δόξα τω Θεώ. Με fly over, με αγρότες μέσα στην πόλη να κάνουν βόλτα. Καλά είμαστε. Αντέχουμε. Α, εντάξει, καλά πάει. Καλά πάει η φάση. Από καιρό είμαστε καλά, γιατί εδώ έχει στρώσει. Εδώ είμαστε. Εσείς χιόνια, εμείς εδώ για κάθε μέρα. Διευκρίνεις όταν λες έχει στρώσει τι. Έστρωσε ο καιρός. Έχει στρώσει το χιόνι. Όχι, έστρωσε ο καιρός. Έχει ήλιο. Δηλαδή έχει ήλιο, έχει περίπου 14 βαθμούς. Ναι, τα ίδια είμαστε και εδώ. Και εμείς από εβδομάδα και 20 θα ακουμπήσουμε. Ναι. Εντάξει, μια χαρά. Και κάθεσαι τώρα, πίνεις την καφεδιά σου και απολαμβάνεις το ξεμάλιασμα των μετεωρολόγων. Πραγματικά. Έχουν πέσει πολλές φορές έξω. Και αυτό που είπε ο Άκης στην αρχή, στον πρόλογο, ότι υπάρχει και μια τρομοκρατία του κόσμου για τους αγρότες να θα κλείσουν τους δρόμους, το κέντρο της πόλης θα προσπέλαστο. Το ίδιο υπάρχει και από τους μετεωρολόγους που περιμένανε μισό μέτρο χιόνι και είδαμε λίγα πράγματα. Τέλος πάντων. Εντάξει. Αν είναι να πέφτουν έξω και να είναι καλύτερος ο καιρός, εμένα δεν με ενοχλεί. Σωστό. Εκεί που με ενοχλεί είναι όταν πέφτουν έξω και γίνονται χειρότερα τα πράγματα. Και να μην τρομοκρατούν λίγο τον κόσμο. Έχεις δίκιο, ναι. Εντάξει, γιατί εμείς μπορούμε να το ελέγξουμε, ρε φίλε. Τώρα οι γονείς μας τον Ατάλο μεγαλύτερης ηλικίας, εντάξει, λίγο υπάρχει μια τρομοκρατία. Ναι. Αλλά είναι σημεία των καιρών. Και στο τέλος της ημέρας είναι και λίγο λειτουργεί σαν το βοσκό με το λύκο και τα πρόβατα. Ναι, μπράβο. Είναι συνέχεια το νου σου, και κάποια στιγμή λέει δεν πάει. Που θα χρειαστεί να έχεις το νου σου, δεν θα τον έχεις. Ναι. Το 112 πάντως δεν λειτουργήσε σε εσάς, έτσι, ή λειτουργήσε. Όχι. Α, πάλι καλά, εντάξει. Εμένα δεν μου έστειλε. Εντάξει. Και γενικά δεν άκουσα. Ο νοκάουτ για τον ντέρμπι, ο Ζέλσον Μαρτίν. Για τον Ολυμπιακό. Είχε κάποιες ενοχλήσεις και τελικά φαίνεται ότι αυτό είναι σοβαρό. Και ήταν πιθανό να είναι στην 11η και για να πάμε τώρα σε αυτό το μάτς που πραγματικά είναι, πάντα λέω ότι τα ντέρμπι είναι απρόβλεπτα, αλλά εδώ αυτό το παιχνίδι είναι εντελώς αψυχολόγητο. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα, γιατί καταρχάς δεν ξέρω πόσοι νέοι παίκτες θα βρίσκονται στην 11η σε κάθε μία από τις δύο ομάδες. Δηλαδή στον Ολυμπιακό διάβασα ότι οι 5 από τις μεταγραφές διεκδικούν θέση, έστω και θεωρητικά, ακαδημαϊκά. Ναι. Γιατί και για τον αντίπαλο είναι δύσκολο όμως αυτό, Βασίλη. Στο διάβασμα του αγώνα. Εννοείται. Δεν είναι καθόλου απλό, δεν είναι καθόλου εύκολο δηλαδή να μπορείς να εκτιμήσεις, γιατί μπορεί να κάνεις μια υπόθεση, και αυτό είναι που κάνουν οι προπονητές. Κάνουν μια προεκτίμηση σχετικά με την τακτική που θα ακολουθήσει ο αντίπαλος. Δηλαδή είσαι ο Τερίμ και σκέφτεσαι ότι ο Ολυμπιακός θα μπει επιθετικά. Και η στάση του θα είναι επιθετική και όταν αμήνεται και θα ανέβει ψηλά στο γήπεδο και θα πιέσει. Είναι άλλο να πιέζει ο Μασούρας και είναι άλλο να πιέζει ο Φορτούνης. Ναι. Άρα πρέπει να τους δεις, και γι' αυτό πάντοτε στα παιχνίδια κάποια από τα τελευταία λόγια του προπονητή, πάντοτε του όποιου προπονητή, όχι του Τερίν, ναι. Ή του Καρβαλιάλ, είναι στα πρώτα 10 λεπτά σάρωσε και δες τι γίνεται, δες τις τοποθετήσεις, δες πώς προσπαθούν να χτίσουν επίθεση, πώς αμήνονται, ποιοι βγαίνουν από τις ζώνες τους να πιέσουν, ποιοι υποστηρίζουν, για να καταλάβεις που υπάρχει ευκαιρία. Βασίλη, αν ήσουν προπονητής, πού θα δίνεις πιο πολύ βάρος όμως, στο να παίξεις εσύ το παιχνίδι το δικό σου ή να διαβάσεις το παιχνίδι του αντιπάλου? Κοίτα, γενικά είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, ειδικά τώρα σε αυτό εδώ το παιχνίδι. Εγώ, έτσι όπως εγώ καταλαβαίνω τα πράγματα και χωρίς να παίρνω θέση πάνω σε αυτό και να κρίνω,
Η αίσθησή μου είναι ότι και οι δύο προπονητές πηγαίνουν σε αυτό το μάτι με πολύ μεγάλη πίεση. Δηλαδή, τι εννοώ με μεγάλη πίεση? Όχι χάσαμε και πω θα είναι άσχημο αποτέλεσμα. Και για τους δύο μπορεί η ιστορία να δείξει ότι αυτό ήταν ένα παιχνίδι που τους κράτησε ή τους έδιωξε από ναι. την ομάδα στην οποία εργάζονται. Αυτή η διαδικασία συνήθως έναν προπονητή που έχει αυτοπεποίθηση τον οδηγά στην επίθεση. Δηλαδή αυτό που εγώ περιμένω από τον Τερίμ είναι να τους φανατίσει τους ποδοσφαιριστές του, να τους βάλει δηλαδή με το μαχαίρι στα δόντια μέσα στο παιχνίδι για να επιτεθούν. Και για να επιτεθούν και όταν έχουν την μπάλα και όταν δεν την έχουν. Δεν ξέρω. Γιατί αυτό πάντοτε, όταν ένας προπονητής λέει θέλω να παίξουμε, να είμαστε πολύ επιθετικοί και πολύ πιεστικοί και με πολύ ένταση, αυτή την απόφαση θεωρητικά τη λαμβάνει μαζί με τον προπονητή φυσικής κατάστασης. Δηλαδή σίγουρα. Έχει κάποιον διπλά ο οποίος του λέει, Πάστορα, αν θες να παίξουμε έτσι, να ξέρεις ότι θα έχεις, ξέρω εγώ, 20 λεπτά και μετά θα πρέπει να τους βάλεις για 10 λεπτά να πάρουν ανάσεις και μετά ξανά για 20 λεπτά μέχρι να τελειώσει το ημίχρονο. Διαφορετικά, αν τους πεις. Πηγαίνετε με όλα σε όλες τις φάσεις για σκάψεις. Πάντα. Κάποια στιγμή θα μην το αποδείξω. Μέχρι στιγμής αυτή η συνεργασία δεν δείχνει να πηγαίνει πολύ καλά στον Παναθηναϊκό. Κοίτα, στο τελευταίο του παιχνίδι δεν είχε προβλήματα. Στα προηγούμενα είχε, αλλά κάθε φορά ακούγαμε προηγουμένως τον Τερίμ να μας το λέει. Ότι εγώ θα βάλω την ομάδα να πιέσει full ένταση, bla bla. Θα μείνουμε από δυνάμεις και εγώ θα κάνω αλλαγές. Αυτό είναι που μπορώ να κάνω. Το ότι κάνει τις αλλαγές και δεν βελτιώνεται η απόδοση του Παναθηναϊκού σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στο πόσο αποτελεσματικός είναι όταν προσπαθεί να πιέσει τον αντίπαλο στο δικό του μισό, στο αντίπαλο μισό, αυτό δεν είναι σχετικό με το αν έχουν δυνάμεις ή όχι, είναι σχετικό με το πόσο καλά έχουν καταλάβει τις αρχές του παιχνιδιού και πόσο καλά έχουν γνωριστεί μεταξύ τους και μπορούν να παίζουν μέσα στο γήπεδο με τον τρόπο που θέλει ο προπονητής. Άρα είναι πρόβλημα τακτικής και συνοχής και όχι φυσικής κατάστασης. Ναι, είναι λίγο απ' όλα, γιατί οι ποδοσφαιριστές που έχει ο Παναθηναϊκός δεν είναι όλοι στην ίδια κατάσταση. Ναι. Άλλη προπόνηση έκανε ο Βίτο Ρούγκο, άλλη προπόνηση έκανε ο Ακαϊντή, άλλη έκανε ο Πακασέτας. Έρχονται παίκτες και μπαίνουν, γιατί ας υποθέσουμε ότι όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούσαν το ίδιο πρόγραμμα στον καιρό του Γιωβάνοβιτς και ακολουθούν από την πρώτη μέρα που ήρθε το ίδιο πρόγραμμα. Αυτοί όλοι που είπα μπορεί να είναι και στην ενδεκάδα. Και ήταν και στην ενδεκάδα, ας πούμε, στο παιχνίδι στο Περιστέρι. Δεν λειτουργούσαν όλοι οι ποδοσφαιριστές με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν έχουν την ίδια κατανόηση σε σχέση με το τι ζητάει ο προπονητής ακόμα και δεν γνωρίζονται και μεταξύ τους τόσο καλά ακόμα. Γι' αυτό λέω ότι καμιά φορά βλέπουμε στις ομάδες να γίνονται τρεις αλλαγές και πράγματι να αλλάζει προς το καλύτερο η απόδοση, ή βλέπουμε τρεις αλλαγές και τέσσερις καμιά φορά. Και λες τι έγινε, δεν μπήκαν οι άλλοι? Δηλαδή, γιατί έχει μείνει στο ίδιο τέμπο η ομάδα, γιατί δεν καταφέρει να αλλάξει τη δυναμική της μέσα στο μάτι? Ή βλέπουμε και κάποια εσωτερική αλλαγή που πιστεύει ο προπονητής ότι θα του δώσει κάτι και τελικά όχι μόνο δεν του δίνει, αλλά κάνει και κακό στην ομάδα. Εγώ, ας πούμε, στέκομαι στην αλλαγή του Αράο που τον έβγαλε από το κέντρο στο μάτι της Τούμπας και τον πήγε στην άμυνα και έχασε το κέντρο. Μαζί σου, συμφωνώ. Συμφωνώ. Γιατί ο παίκτης που πήγε να παίξει στο 6 δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τον Αράο. Αυτό είναι που θέλω να και πω. Και πήγαινε καλά ο Αράο. Δηλαδή με ποια λογική αλλάζει κάτι που πάει καλά? Για να πάει καλύτερα? Στο μυαλό του ναι, για να πάει καλύτερα. Για να δώσει έναν τόνο πιο επιθετικό στη μεσαία του γραμμή. Δηλαδή έβαλε τον Τζέριν που είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να κουβαλήσει, να οδηγήσει την μπάλα, μπορεί να τριπλάρει, μπορεί να πατήσει την περιοχή και να γίνει απειλητικός. Άρα θεωρητικά πήγε να αυξήσει την επιθετικότητα της μεσαίας του γραμμή. Και αυτό το πετυχαίνεις με έναν πιο φρέσκο παίχτη στο μυαλό του, ας πούμε, θεωρητικά. Ναι. Ναι, και πιο φρέσκος και λίγο πιο επιθετικογενής με τον Αράο. Δίχως αυτό να λέω ότι ο Αράο δεν μπορεί στην επιθεσή ίσα και έχει και πολύ ενδιαφέρον. Γενικώς είναι ένας πολύ, πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Είναι πολύ τυχερός. Τον έψαξε, δεν του βρέθηκε στο δρόμο. Είναι μια πολύ καλή μεταγραφή. Υποτιμημένος όμως, θα έλεγα. Μέχρι εδώ. Εντάξει, όχι υποτιμημένος. Από την περιραίωσα ατμόσφαιρα, από τους Παναθηναϊκούς, από τα μέσα, δεν παίρνει αυτό που πρέπει από όλους εμάς. Τον τελευταίο καιρό παίρνει. Ναι. Στις πρώτες του εμφανίσεις. Ναι. Τον τελευταίο καιρό, ναι. Στις πρώτες του εμφανίσεις, όχι. Και γιατί όχι? Γιατί στις πρώτες του εμφανίσεις μπήκε να παίξει στη θέση του Ρούμπεν Πέρεθ. Ο Παναθηναϊκός είχε μάθει να παίζει με τον Ρούμπεν. Ο κόσμος είχε μάθει να αντιλαμβάνεται τον Ρούμπεν ως καθοριστικό. Ο Αράο στα πρώτα του παιχνίδια πολύ φυσιολογικά είναι
η τεκμηρίωση όλο αυτό που έλεγα και προηγουμένως. Στον πρώτο του καιρό έκανε πολύ ασφαλείς επιλογές με την μπάλα, άρα όχι πολύ δημιουργικές επιλογές, ναι, με την μπάλα. Την έδινε δίπλα του, την έδινε πίσω του, την έδινε στα τρία μέτρα στα πόδια στο μπροστινό του. Δεν έκανε πράγματα, δεν προωθούσε το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Σε αντίθεση με τον Ρούμπεν, ο οποίος ήταν ο playmaker στην πραγματικότητα του Παναθηναϊκού. Επιλογή προπονητή ήταν αυτό, ή αυτός ήθελε να γνωριστεί μέσα από τα παιχνίδια με τους συμπαίκτες του? Και τα δύο. Και, τα δύο. Και ο προπονητής δεν μπορεί να ζητήσει από έναν παίκτη. Να, θα πω τώρα. Σωστό, σωστό. Που το έχω φρέσκο. Ναι. Έβλεπα προχθές το Περιστέρι. Κάθε δεύτερη επίθεση του Παναθηναϊκού, ο Τερίμ φώναζε στον Μπακασέτα για να του διορθώσει τη θέση. Γιατί τότε τη φορά τον είχε βάλει πίσω από τον επιθετικό, ο Μπακασέτας έμενε έξω δεξιά και κάθε τρεις και λίγο άκουγες μπακα και του δείχνει. Ήταν μονότονο για μένα, το έβλεπα να συμβαίνει επίθεση παρά επίθεση. Είναι φυσιολογικό όμως, γιατί ο Μπακασέτας δεν έπαιζε στον Παναθηναϊκό και δεν δούλευε με τον Τέριν. Τώρα προσπαθούν να συνεννοηθούν. Ο Αράο στον πρώτο καιρό λοιπόν, όσο μάθαινε την ομάδα, και όσο, πώς να το πω, αυτό που είναι πολύ κρίσιμο, και αυτό το είχε και ο ΠΑΟΚ στα πρώτα βήματα του Ντεσπότοφ και του Οσδόεφ. Όταν ένας παίκτης έχει μάθει για χρόνια να νιώθει σημαντικό σε μια ομάδα και μετά αλλάζει περιβάλλον, πηγαίνει κάπου που δεν έχει ξαναπάει, πηγαίνει σε μια ξένη χώρα και στην αρχή τον κοιτάνε και λίγο κάπως, ότι τι είναι αυτός τώρα εδώ με τα μαλλιά, ξέρει, δεν ξέρει, τον εμπιστευόμαστε ή όχι. Αναφέρομαι στους συμπαίκτες. Ναι. Στην ομάδα δηλαδή. Ο ποδοσφαιριστής εκνευρίζεται, μπαίνει σε μια κατάσταση εκνευρισμού. Δεν έχει μάθει έτσι, δεν είναι, βγαίνει από τη ζώνη ασφάλειάς του. Και κάποιοι ποδοσφαιριστές που έχουν μεγάλο εγώ, που έχουν μάθει να είναι πρωταγωνιστές, όταν δεν τον εισπράττουν αυτό το σεβασμό, που είχαν μάθει να τον έχουν by default, να τους τον δίνει δηλαδή το περιβάλλον χωρίς να μιλήσουν, χωρίς να κουνηθούν, χωρίς να βάλουν γκολ, χωρίς τίποτα, όταν το ξαναζούν αυτό, έχουν για ένα διάστημα έναν εκνευρισμό. Τον είχε ο Οσδόεφ όταν ήρθε, τον είχε ο Ντεσπότοφ όταν ήρθε και ο Λουτσέσκου. Χρειάστηκε να τους υποστηρίξει αυτό το κομμάτι, το ψυχικό και το πνευματικό, μέχρι να φτάσουν. Γιατί πώς ξεκλειδώνει ένας παίκτης, πετυχαίνει ένα γκολ, το βλέπει η ομάδα, βγάζει μια μεγάλη πάσα, κάνει ένα μεγάλο κόψιμο, εκεί αρχίζει και κερδίζει τον σεβασμό εντός εισαγωγικών των συμπαικτών και την εμπιστοσύνη τους και απελευθερώνεται. Δύο μόνο δεν το βρήκαν. Ο Έκον και ο Σαμάτα. Α, στον ΠΑΟΚ λέει. Ναι. Ναι. Ακόμα ναι. Αυτοί δεν το έχουν βρει. Ναι. Ή σε κάποιες στιγμές ο Εκόνγκ πήγε να το κερδίσει αυτό. Αλλά ξέρεις, μετά έρχεται ένα λάθος και κλονίζεται πάλι η πίστη της ομάδας. Το ίδιο ας πούμε το έχει στην ΑΕΚ ο Ροντόλφο Πισάρο, που είναι ένας παίκτης που στο Μεξικό ήταν... Είναι μεγάλος στάρ. Και εδώ περνάει, όχι μπάι, δεν ασχολείται κανείς μαζί του. Και αρχίζει και το βρίσκει ο Πόνσε. Σωστά. Αρχίζει και το βρίσκει. Βέβαια εκείνος στην προηγούμενη ομάδα δεν μπορώ να πω ότι ήταν και αυτός που έκανε τα πράγματα να συμβαίνουν. Δεν ήρθε με αυτή. Εντάξει, χώρα. Έπαιζε και σε μια ομάδα η οποία ήταν πεσμένη. Δηλαδή δεν έπαιζε πολλές ευκαιρίες. Άρα λιγότερες ευκαιρίες για γκολ και έτσι. Ναι, εντάξει. Σωστά. Ναι, έτσι είναι. Για τον Αράο λοιπόν λέω ότι χρειάστηκε το χρόνο του μέχρι να απελευθερωθεί λίγο. Να νιώσει ότι έχει κερδίσει εδώ, ότι εδραιώνεται. Από εκεί και μετά δεν έχει κοιτάξει πίσω του. Και μπορώ να πω ότι στα παιχνίδια με τον Τερίν έχει δείξει περισσότερα πράγματα. Είναι μεγαλύτερο το ρεπερτόριο που έχει βγάλει. Και γιατί έχει βάλει και ένα γκολ. Έχει αλλάξει θέση και έχει αποδώσει πάρα πολύ καλά ως κεντρικός αμυντικός. Έχει κάνει καλά παιχνίδια ως κεντρικός μέσος. Δηλαδή είναι, τώρα πια είναι νομίζω... εδρεωμένος για τον Παναθηναϊκό. Κόλλησαν τα χνότα του Τερίμ με τον Αράο περισσότερο. Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Το σχέδιο. Τον είχες εκτίμηση. Ναι. Γενικώς ο Τερίμ μέχρι εδώ έχει δείξει μια διάθεση να αλλάξει λίγο τον Παναθηναϊκό στα πρόσωπα, δηλαδή να μην βασιστεί στους ποδοσφαιριστές που βασιζόταν ο Γιωβάνοβιτς. Λέω έχει δείξει. Δεν ξέρω αν το κάνει σκόπιμα. Δεν έχω ιδέα. Δεν το γνωρίζω. Δεν τις έχω αυτές τις πληροφορίες, δεν ζω στα σπάτα, στο κοροπή, δεν ξέρω, δεν έχω εσωτερική πληροφόρηση πάνω σε αυτά. Αυτά που βλέπεις, ναι. Ναι. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχουν στην δεκάδα, ενώ είναι υγιείς ο Ρούμπεν Πέρεθ, ο Σέγκεφελτ, λες, δεν ακουμπάει στους ποδοσφαιριστές που είχε ο Γιωβάνοβιτς. Βλέπεις ότι με το που έφερε τερματοφύλακα, τον καθιέρωσε. Βέβαια, εκεί μπορεί
η κατάσταση του Λοντίγκιν να μην ήταν τέτοια, το λέω γιατί έφυγε με ράματα στο κεφάλι από το παιχνίδι στο κύπελο στο Καραϊσκάκι και μέχρι και πριν από λίγες μέρες ακόμα ταλαιπωρούνταν με αυτό το τραύμα. Κυριακή, δεν βλέπεις Λοντίγκιν την Κυριακή? Όχι, όχι. Έχει κάνει τρία σερή μάτς ο Ντραγκόφσκι. Λογικά ο Ντραγκόφσκι θα παίξει πάλι. Ελπίζω να είναι η κατάσταση του Λοντίγκιν με τα ράματα, γιατί μετά θα είναι μεγάλη αδικία για το παιδί και πολύ αφαίρα. Θεωρώ εγώ. Εδώ λοιπόν είναι η πολύ βασική διαφορά που έχει ο Φατίχ Τερίμ από τον Λουτσέσκου, από τον Αλμέιδα, από τον Γιοβάνοβιτς, από συναισθηματικούς προπονητές, δηλαδή προπονητές που δένονται με τους παίκτες τους. Με τους παίκτες τους. Ο Τερίμ δεν είναι έτσι, είναι σκληρός αυτά. Δηλαδή, ναι, αλλά δεν είναι και παίκτης του ο Λοντίγκιν. Δεν είναι επιλογή του. Όχι. Σωστά, αλλά θέλω να πω ότι είναι κάποιος που, πώς να το πω, έχει τη σκληράδα να πει ποιος πρέπει να παίξει, ποιος νιώθω ότι πρέπει να παίξει, αυτός. Δεν πάει ο άλλος να είναι ο βασικός, ο αρχηγός, το τοτέμ, ο μπλα μπλα μπλα. Τον αγαπάω, αλλά άλλος πρέπει να παίξει τώρα. Ή αυτός πρέπει να φύγει από την ομάδα. Δηλαδή στο παρελθόν έπαιρνε σκληρές αποφάσεις και κάπου κάπου η Γαλατά έβρισκε νόημα να του ξαναδίνει το μπάγκο της και για αυτό το λόγο. Γιατί ήξερε ότι μπορεί να τους κάνει ξεσκαρτάρισμα. Ναι, ναι, να αλλάξει και παίχτες χωρίς να μασίσει με όρους ψυχολογικούς. Να σπάσει αυγά. Δεν λειτουργούν όλοι οι άνθρωποι έτσι. Είναι κάποιοι που μπορούν να το κάνουν αυτό, να βάζουν τέλος στην εργασιακή σχέση με έναν άνθρωπο και κάποιοι άλλοι που δεν κοιμούνται, ας πούμε. Δεν μπορούν να το κάνουν ποτέ. Ναι. Ο Τερίμ είναι της κατηγορίας του να γίνει δουλειά. Δεν με νοιάζει. Του πιο ψυχρού, ρε παιδί μου, του πιο, ναι. Ναι. Οπότε και εδώ, γι' αυτό λέω ότι αν έχει νιώσει εκείνος ότι ο Ντραγκόφσκι του προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στη δεδομένη στιγμή, δεν καταλαβαίνει μία. Το ίδιο και για τον Σέγκεφελτ, το ίδιο και για τον Ρούμπεν Πέρεθ, το ίδιο για τον Παλάσιος, για τον Αϊτόρ, για οποιονδήποτε. Δεν τον απασχολεί το τι ιστορία έχουν γράψει μέχρι εδώ. Τον απασχολεί τι ιστορία μπορούν να γράψουν από εδώ και μπρος. Κάποιος μπορεί να συμφωνεί μαζί του, κάποιος όχι. Σε αυτό το μάτς λοιπόν που δεν ξέρεις με ποια 11 θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός, με ποια 11 θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός. Και δεν είναι για τον. Νομίζω ότι ο Τερίμ είναι ανοιχτό βιβλίο στο συγκεκριμένο μάτς. Δηλαδή ότι επίθεση θα ζητήσει και επιθετικός θα μπει ο Παναθηναϊκός στο μάτς. Για τον Καρβαλιάλ, που επίσης, για να μην πω ακόμη περισσότερο, εκείνος αισθάνεται πίεση, γιατί και ο Τερίμ αισθάνθηκε πίεση μετά την είδα από τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω πόσο, αν κρίνω τώρα από την εμπειρία μου παρακολουθώντας τον πριν από το παιχνίδι στο Περιστέρι, δεν τον είδα να ίδρωσε κιόλας. Δηλαδή ο Τερίμ έχει πολύ μεγάλο εγώ. Αν εδώ δεν μείνει πολύ, είναι κάποιος που θα νιώθει ότι ο Παναθηναϊκός έφταιγε και όχι εκείνος. Είναι αυτή η νοοτροπία του και η αυτοπεποίθησή του. Ο Καρβαλιάλ δεν είναι έτσι. Ο Καρβαλιάλ ήρθε εδώ επειδή πίστευε όταν το αποφάσιζε ότι μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό, γι' αυτό και την αποδέχτηκε την πρόταση. Και είναι κάποιος που νιώθει ότι, γιατί είναι και μικρότερος στην ηλικία συγκριτικά με τον Τερίμ και έχει μεγάλες φιλοδοξίες, νιώθει ότι αυτή εδώ είναι η ευκαιρία του να επιστρέψει. Θυμίζω ήταν σχολιαστής, τηλεσχολιαστής πρωτού αναλάβει τον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν είχε μια καλή προσφορά πρόταση που να τον έχει πείσει να πάει σε μια ομάδα τον τελευταίο χρόνο. Άρα εδώ ήρθε με την πίστη ότι μπορεί να κάνει διαφορά με το καλημέρα. Δεν την έχει κάνει μέχρι τώρα. Μετά από την ήττα που έκανε με τη Λαμία ένιωσε μεγάλη ανασφάλεια και από εκεί δεν έχει φύγει, δεν το έχει ξεχάσει αυτό. Άρα εδώ πηγαίνει, δεν λέω ότι του έχει πει κάποιος και δεν έχω ιδέα σε αυτό και θα πω και πάλι και δεν το κρίνω αυτό, το αν μπορεί να αλλάξει ο Ολυμπιακός προπονητή μετά από δύο μήνες. Το έχει ξανακάνει. Δεν χρειάζεται να το πει κανείς, κοιτάει το παρελθόν, το πρόσφατο του Ολυμπιακού και το καταλαβαίνει. Ναι. Ακριβώς. Εδώ όμως που σκέφτομαι ότι με αυτή την νοοτροπία πηγαίνει και αυτή την ψυχολογία πηγαίνει ο Καρβαλιάρ σε αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν αυτά τα συναισθήματα θα τον οδηγήσουν στο να βγάλει τον Ολυμπιακό και να ζητήσει φουλ επίθεση από την αρχή, ή θα κάνει την υπόθεση ότι ο Παναθηναϊκός με την ένταση θα κουραστεί και θα χτυπήσει στο τέλος. Στη δική του ομάδα μπορεί να βάλει, όχι να είναι συντηρητικός, όχι να αμυνθεί με βάθος,
αλλά να μην τρέξει να σκοτωθεί στο πρώτο διάστημα του παιχνιδιού, για να του μείνουν οι δυνάμεις και να προσπαθήσει να το κάνει αυτό στο τελευταίο διάστημα. Γιατί ανάμεσα στους δύο, ο προπονητής που έχει προπονήσει για περισσότερο διάστημα την ομάδα του είναι ο Καρβαλιάλ. Ναι. Ο προπονητής που άλλαξε λιγότερα πράγματα σε σχέση με τις εντάσεις και τη διαχείριση των δυνάμεων είναι ο Καρβαλιάλ. Δηλαδή ο Καρβαλιάλ πήρε μια ομάδα την οποία ο προηγούμενος, ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ, τη δούλευε με πάνω κάτω τις ίδιες αρχές στο παιχνίδι. Να είναι πιεστική, να εκδηλώνει επιθέσεις σε γρήγορο τέμπο. Δηλαδή πάνω κάτω το παιχνίδι του Ντιέγκο Μαρτίνεθ με το παιχνίδι του Καρβαλιάλ τα ίδια φορτία ζητάει από τους ποδοσφαιριστές. Άρα εκείνος μπορεί να νιώθει, αυτό είναι που θέλω να πω, ότι η ομάδα του θα αντέξει στο τελευταίο διάστημα του παιχνιδιού. Αν λάβουμε υπόψη ότι τις δύο τελευταίες Τετάρτες ο Παναθηναϊκός έπαιζε, και όπως αποδείχθηκε έπαιζε και παιχνίδια που τον κουράσανε με τον Ατρόμητο, ενώ ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε, θεωρητικά ο Καρβαλιάλ πηγαίνει στη Λεωφόρο με μια πιο ξεκούραστη ομάδα. Όλα αυτά όμως είναι θεωρητικά, γιατί δεν ξέρεις οι παίκτες θα μπορούν να τα υλοποιήσουν. Και είναι και παίκτες με τους οποίους δεν έχει δουλέψει παρά μόνο κάποιες μέρες. Δηλαδή μπορεί να έχει στόπερ που δεν έχει ξαναπαίξει στον Ολυμπιακό. Σωστά. Δεν μπορείς να ξέρεις, δεν μπορείς να φανταστείς το σενάριο του παιχνιδιού. Βασίλη, μονολεκτικά θα μου απαντήσεις, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ισοπαλία στον ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και νίκη του ΠΑΟΚ σε μια δύσκολη παραδοσιακά έδρα για τον ΠΑΟΚ μέσα στον Ατρόμητο. Μένει ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στη διεκδίκηση ή είναι πολύ νωρίς? Είναι νωρίς. Είναι νωρίς. Είναι νωρίς. Εντάξει, δεν είναι πάρα πολλές οι αγωνιστικές, αλλά μέχρι να πάμε στα play-offs, ναι. Αλλά είναι νωρίς για να το πεις αυτό. Ναι, όχι, δεν θα το πούμε αυτό. Τώρα, αν ο ηττημένος στο ντέρμπι στη Λεωφόρο είναι Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ έχουν νικήσει, για τον Ολυμπιακό έχει πολύ εσωστρέφεια μετά, οπότε δεν θα πεις βγήκε, αλλά θα πεις μειώθηκαν σημαντικά οι πιθανότητες. Ναι, σωστά, σωστά. Ωραία. Βασίλη, σε ευχαριστούμε. Αυτά. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Βασίλη.